Δυστυχώς, κυρία Παπάζογλου, σε εποχές που περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται η συνένεση και η κοινωνική συνοχή στην προσπάθεια να αναχαιτιστεί η λέλαπα, η κοινωνική που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, οι συλλογικές δυνάμεις δεν έχουν βρει το βηματισμό τους και δεν έχουν βρει ένα τρόπο να συλλειτουργήσουν προς μία κατεύθυνση. Mm-hmm. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη διάσωση των κοινωνικών κατακτήσεων που μέσα από αγώνες δεκαετιών κατορθώθηκαν και που πολύ εύκολα, με μεγάλη άνεση, προσπαθεί να τις αποδομήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που ζούμε, κυρία Παπάζογλου, είναι πραγματικά, θα έλεγα, πρωτοφανές για τα δεδομένα, τα ιστορικά της χώρας μας, μέσα σε ελάχιστο καιρό να αποδομηθούν εργασιακές σχέσεις, οι οποίες εργασιακές σχέσεις τίποτα άλλο δεν καθορίζουν παρά την ίδια την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας. Mm-hmm. Η κατάργηση εν προκειμένου του οκτάωρου, με την όποια μορφή και αν αυτό προσπαθεί να το πλασάρει στην κοινωνία η Νέα Δημοκρατία, αποδομεί σχέσεις, ακόμη και σχέσεις οικογενειακής συνοχής. Μπορείτε να φανταστείτε τα οκτάωρα να γίνονται δεκάωρα, δωδεκάωρα. Η καθημερινότητα δημιουργεί απαιτήσεις για να συλλειτουργήσει μια οικογένεια με αρμονία. Mm-hmm. Μέσα στην οικογένεια υπάρχουν παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται προστασία, χρειάζονται την φροντίδα είτε της προσχολικής ηλικίας αν είναι μικρά, είτε της ηλικίας της πρωτοβάθμιας φάσης της ζωής τους, ενώ την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ποιος θα τα παίρνει αυτά τα παιδιά, ποιος θα αναλάβει. Επιτέλους, mm-hmm. μια ζωή οι γιαγιάδες και οι παππούδες θα είναι αυτοί που θα έχουν τη φροντίδα των παιδιών. Για να μην μιλήσουμε για την κατάργηση της Κυριακής, που εκεί πια υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι θα έπρεπε και αυτοί να συνεκτιμηθούν. Θα περάσουμε και στο ζήτημα του νομοσχεδίου, κύριε Εμμανουλίδη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα σε τοπικά δεδομένα, αν είστε ικανοποιημένος με την συγκεκριμένη σήμερα πορεία, συγκέντρωση, αλλά και την προσέλευση των πολιτών, που αλήθεια είναι ότι και από την πλευρά της ΑΔΔ δεν δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τον κόσμο που κατέφθασε φυσικά μετέπειτα στην πλατεία Καπνεργάτη. Δεν θα έλεγα ότι μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος από την αντίδραση της κοινωνίας απέναντι σε ένα κυοφορούμενο νομοσχέδιο που αλλάζει και ρημάζει τις ζωές μας. Mm-hmm. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πάνδυνη συμμετοχή, μια πάνδυνη αντίσταση σε αυτό που επιχειρείται και δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό να ισχύει από όλες τις πλευρές των εργαζομένων. Mm-hmm. Βέβαια είναι αλήθεια ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί όλη αυτή τη δεκαετία με τα μνημόνια και στη συνέχεια με την εμφάνιση της πανδημίας και ο κόσμος είναι τελικά, θα έλεγα, διασωληνωμένος κοινωνικά. Δεν έχει περιθώρια να αντιδράσει, ενώ όσο θα έπρεπε σε αυτή τη φάση το ένστικτο της κοινωνικής αυτοσυντήρησης να τον εξωθήσει πραγματικά σε αντιστάσεις. Δεν είναι αντίδραση, είναι αντίσταση απέναντι σε αυτό που επέρχεται. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η Μητσοτακική, δεν έχει καμιά σχέση με την παραδοσιακή δεξιά όπως την είχαμε ζήσει με τις πολύ κακές στιγμές της, με ιστορικές χαρακές πολύ έτσι σκληρές για την κοινωνία. Ωστόσο, αυτή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει και τις πιο ζωφερές μέρες της δεξιάς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα συνονθήλευμα ανθρώπων που έχουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή μέσα τους σε τέτοιο βαθμό που τη θεωρούν ως μια φυσιολογική αντίδραση για την πολιτική συμπεριφορά. Φαινόμενα φουρτιώτη, φαινόμενα λιγνάδι, φαινόμενα
ανθρώπων που σε καμιά περίπτωση δεν θα είχαν τον παραμικρό ρόλο, όχι μόνο πολιτικό, όχι μόνο κοινωνικό, να γίνονται οι διακεκριμένοι συνομιλητές της εξουσίας. Αυτό είναι η έκφραση και η απόδειξη ότι είναι ένα κόμμα διεφθαρμένο, όπως τουλάχιστον το έχει διαμορφώσει η πολιτική συμπεριφορά, η κυβερνητική συμπεριφορά του Μητσοτάκη και της παρέας του. Κύριε Μανουλίδη, αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί μία πολύ μεγάλη συζήτηση για το πολυαναμενόμενο πολυνομοσχέδιο, με τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη να σας κατηγορεί από την πλευρά του για fake news, ότι συνεχώς η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της εξωματικής αντιπολίτευσης διασπείρει ψευδείς ειδήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο και όταν θα παρουσιαστεί, από την άλλη πλευρά θα εκτεθείτε για την αυστηρή και άστοχη και κριτική που έχετε ασκήσει. Τι απαντάτε εσείς στα λόγια του Υπουργού? Λοιπόν, έτσι ξεκάθαρα να τα δούμε τα πράγματα. Δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο. Άρα δεν έχουμε καμιά νομιμοποίηση να κάνουμε οποιαδήποτε κριτική σε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Πώς προκύπτει λοιπόν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτή την κυοφορούμενη κατάσταση? Δημιουργούμε από μόνοι μας αυτό το κυνήγι μαγισσών? Όχι βέβαια. Η ίδια η κυβέρνηση, διαστόματος και του κ. Χατζηδάκη και άλλων πρωτοκλασσάτων υπουργών, δίνει στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου, τα οποία δεν μπορείς παρά να τα αντιμετωπίσεις ως υπεύθυνος πολιτικός χώρος. Δηλαδή, η κατάργηση του οκτάωρου δεν προέκυψε... Ναι, γιατί τη μεριά του κ. Χατζηδάκης τονίζω ότι τετραήμερη εργασία για όσους το θέλουν, το νομοσχέδιο δεν καταργεί το οκτάωρο, κύριε Μανουλίδη. Το νομοσχέδιο καταργεί de facto το οκτάωρο, το οποίο το διαμορφώνει κατά τέτοιο τρόπο, δηλαδή τη μια μέρα να δουλέψουμε 10 ώρες, την άλλη να δουλέψουμε 6 ώρες. Ναι, αλλά η καθημερινότητα έχει και κάποιους βιορυθμούς, έχει και κάποιες κοινωνικές δεσμεύσεις, οι οποίες είναι αυτές που χτίζουν τελικά την οικογενειακή και την κοινωνική συνοχή. Εσείς πιστεύετε συνολικότερα, δηλαδή, ότι από την ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν έγιναν τα κατάλληλα βήματα για την προστασία εργαζομένων αλλά και για εργασιακά βασικά θέματα, που από την πλευρά σας, κύριε Μανουλίδη, αλήθεια είναι ότι θέσατε αρκετά θέματα όταν ήσασταν κυβέρνηση? Κυρία Παπάζογλου, ένας μηχανισμός προστατευτικός των εργασιακών συνθήκων υπάρχει, δεν ξέρω άλλον, είναι ο ΣΕΠΕ. Ο ΣΕΠΕ επί ημερών μας, μέσα στις δυσκολίες τις μνημονιακές που είχαμε και στελεχώθηκε με άτομα απαραίτητα για να λειτουργήσει και έφερε αποτέλεσμα. Έφερε αποτέλεσμα με τα πρόστιμα που επέβαλε σε όσους εργοδότες δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες και την νομοθεσία την εργατική. Το πρώτο βήμα λοιπόν που έκανε η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να κλείσει το μάτι στους μεγάλο, στο ΣΕΒ συγκεκριμένα, ήταν να ξεδοντιάσει, να το πω έτσι απλά, τον μηχανισμό του ΣΕΠΕ. Αδυνάτησε η λειτουργία του σε σημείο που να δημιουργεί μια διάθεση βουλημική στους εργοδότες να συμπεριφερθούν με άνεση στην προσπάθειά τους να καρποθούν ό,τι περισσότερο μπορούσαν από τον εργασιακό χώρο. Αυτό το πράγμα στιγμία ωφελεί τους εργοδότες. Όμως σε μια ουσιαστική προσέγγιση θα δούμε ότι βλάπτονται τα συμφέροντά τους. Γιατί αν δεν υπάρχει καλά αμοιβόμενη εργασία, αν δεν υπάρχουν σωστές συνθήκες εργασίας, δεν υπάρχει αποτέλεσμα παραγωγικό τέτοιο που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία οικονομική ανάκαμψη. Αυτή η βασική αρχή της συνεργασίας εργοδότη-εργαζομένου τορπιλήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας με την κατάργηση του ΣΕΠΕ
Γιατί στην ουσία καταργημένος είναι αυτός ο μηχανισμός και όχι μόνο, στην προσπάθεια να διευκολύνει τις εργοδοτικές δυνάμεις και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για όλους τους εργοδότες. Ενδιαφέρεται για εκείνες τις κατηγορίες των εργοδοτών που πραγματικά έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και πρέπει κατά την αντίληψή τους στην νεοφιλελεύθερη να διευκολυνθούν στην προσπάθεια να αυξήσουν τα υπερκέρδη τους. Mm-hmm. Είναι μία κυβέρνηση που στοχευμένα τιμωρεί την εργασία και δίνει μπόνους σε ελάχιστους. Και αυτή είναι η ένστασή μας. Mm-hmm. Η ένσταση είναι στο σημείο εκείνο που ελάχιστοι ωφελούνται από μια κοινωνική καταστροφή. Εγώ θα ήθελα λίγο να ρωτήσω τώρα και από την δική σας την πλευρά, αν είστε ευχαριστημένος από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις παρεμβάσεις μέχρι στιγμής που έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Εμμανουηλίδη, για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν το επόμενο διάστημα, αλλά και για το πολυνομοσχέδιο, που από ό,τι φαίνεται θα το έχουμε για τις επόμενες ημέρες. Είστε ικανοποιημένος με την άσκηση της κριτικής από το κόμμα σας ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ενεργητικοί και ακόμα πιο επιθετικοί? Κυρία Παπάζογλου, αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά σχιζοφρενικό. Να έχουμε μια κυβέρνηση που καθημερινά εκτίθεται σε θέματα διαφθοράς, διαπλοκής και αποτελεσματικής άσκησης της κυβερνητικής της πολιτικής και από την άλλη να έχουμε μια πραγματικότητα δοσμένη από τα μέσα επικοινωνίας, τα συστημικά μέσα επικοινωνίας, που δεν αφήνουν περιθώρια στον πολίτη να διαμορφώσει μια καθαρή εικόνα για το ποια είναι η κοινωνική, οικονομική, πολιτική κατάσταση της χώρας. Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ήμασταν κλεισμένοι μέσω των απαγορεύσεων που εκ του αποτελέσματος βλέπουμε δεν είχαν και καμία μα καμία... Καλά, ναι, μια μεγάλη κουβέντα. 3.000 κρούσματα, ναι, κύριε Μαμπηλίδη. 3.000 κρούσματα σήμερα, 83 ναι. Απώλειες. Κάθε μέρα ένα μικρό χωριό της ελληνικής Υπαίδρου χάνεται μέσα από μία περίοδο, θα έλεγα, ενός lockdown ιδιότυπου που έκλεισε τον κόσμο στο σπίτι. Και η μόνη πληροφόρηση, γιατί δεν έχουν ηλικίες, οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση εκτός από τα συστημικά κανάλια. Όταν λοιπόν με 100 εκατομμύρια κατόρθωσε αυτή η κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα ιδηλιακό κλίμα για την κοινωνία, μοιραία ο άνθρωπος που είναι καθυλωμένος στο σπίτι του, έγκλειστος πια, δέχεται αυτή την πραγματικότητα, γιατί όταν θα ξεδιασωληνωθεί, τότε θα αντιληφθεί τη μεγάλη αυτή κατερρύπωση κοινωνική που έχει υποστεί. Ίσως και γι' αυτό πάμε και στις πρόωρες εκλογές. Τώρα θα ήθελα λίγο πρωτού περάσουμε στις εκλογές, να μείνουμε λίγο και στην περιφέρειά μας, κύριε Εμμανουηλίδη, και θέλουμε την δική σας άποψη και τοποθέτηση και για την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων με την αυστηρή κριτική του, αλλά και τα λόγια του μέσω του Twitter συνολικότερα, την μυστικότητα για τη βάφτιση τη συγκεκριμένη επίσκεψη ιδιωτική, αλλά δεν είδαμε καθόλου να είναι ιδιωτική, κύριε Εμμανουηλίδη. Η Θράκη είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο για την δική σας θητεία τέθηκαν και αρκετά θέματα. Υπήρξε και αυστηρή κριτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, και αυτή την φορά δεν βλέπουμε, σύμφωνα και με αρμόδιους διεθνολόγους, να υπάρχει και αυστηρή επιθετική πορεία της ελληνικής κυβέρνησης για τα όσα ακούστηκαν αυτές τις ημέρες και μέσα στο ελληνικό έδαφος και στην περιφέρειά μας. Θα θέλαμε τον δικό σας σχολιασμό για την επίσκεψη του κύριου Κυράν. Κυρία Παπάζογλου, τα θέματα των διαφορών μας με την Τουρκία δυστυχώς έχουν ξεφύγει από το πλαίσιο που εμείς για δεκαετίες είχαμε ορίσει και λέγαμε πως η μόνη διαφορά μας είναι η διαφορά του προσδιορισμού της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Σήμερα η βεντάγια των διεκδικήσεων από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, του Ερντογάν σωστότερα,
έχει ανοιχθεί και σε θέματα συνδιαχείρισης του Αιγαϊκού χώρου και σε θέματα, βλέπετε τι γίνεται με την περίπτωση της Κύπρου. Βλέπετε, για τη Γενέβη, λέτε, που ήταν άστοχη όλη. Ναι, γιατί αφήσαμε απ' έξω την Ευρώπη στην επίλυση ενός θέματος που δύο χώρες που ανήκουν μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης μείναν εντελώς απροστάτευτοι. Και το παιχνίδι παίχθηκε στις εγγυήτριες δυνάμεις που είναι η Αγγλία με τον παραδοσιακό φιλοτουρκικό της ρόλο, οι δύο χώρες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους του τουρκικού και μείναμε εντελώς αβοήθητοι. Η εξωτερική πολιτική χαράσεται με έναν τρόπο τυχαίο πια, με έναν τρόπο που δεν στοχεύει σε αποτελεσματικές κινήσεις. Γιατί αυτό που έγινε με το σύμφωνο το τουρκολιβικό ήταν μια μαχαιριά στα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Η αλήθεια είναι, κύριε Εμμανουλίδη, ότι χθες φιλοξενήσαμε και τον κύριο Ιατρίδη και τόνισε από την πλευρά του, εδώ στην εκπομπή μας, ότι όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες προκλητικές δηλώσεις μέσα στο ελληνικό έδαφος, όπως ακούσαμε από τον κύριο Κυράν μέσω του Twitter, που έθιξε αρκετά ζήτημα για την Θράκη, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών να επιστρέφεται αμέσως πίσω, να χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος και η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πιο επιθετική πολιτική σε παρόμοιες τέτοιες δηλώσεις. Δεν πιστεύω ότι κάποιος υπουργός εξωτερικών ή υφυπουργός έχει πάει ποτέ στην Τουρκία και έχει θέσει και έχει μιλήσει και έχει δημιουργήσει τέτοιο αρνητικό κλίμα, όταν δεν υπάρχει και ο διάλογος. Ήρθε, τα είπε μόνος του, δεν δέχτηκε δηλώσεις κοινές με κανέναν. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια τέτοια αυστηρή πολιτική για την γειτόνος χώρα? Θα έλεγα ότι πριν φτάσουμε σε ενέργειες του τύπου απέλαση ως πρόσωπο ανεπιθύμητο, θα έπρεπε να υπάρξει, βέβαια, το άλοθη από πλευράς της τουρκικής πλευράς εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας ήταν ότι η επίσκεψη είναι ιδιωτικού χαρακτήρα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κανείς δεν μπορεί εκ των προτέρων να δημιουργήσει όλη εκείνη τη φόρμα των δηλώσεων ή των συμπεριφορών του καλεσμένου. Εδώ δεν υπήρχε κάλεσμα από την ελληνική πλευρά. Ο ίδιος ήρθε να δει τους δικούς του, τους τουρκογενείς της Δυτικής Θράκης. Εκείνο όμως που θα έπρεπε να γίνει είναι να υπάρχει στην ατζέντα τη δική μας διαγραφή του θέματος των διεκδικήσεων της Τουρκίας στην κωσοβοποίηση της Θράκης. Γιατί το σχέδιό τους είναι αυτό, κυρία Παπάζογλου, να δημιουργήσουν προβλήματα σε μια περιοχή που δεν δικαιολογεί επουδενή την όποια αναταραχή. Ζούμε με τους μειονοτικούς της Θράκης, Πομάκους, Ρωμά και τουρκογενείς, σε μια αγαστή συνεργασία. Αυτή η αγαστή συνεργασία πρέπει να αναδειχθεί έξω σε όλα τα φόρα και να κλείσουν πια όλη εκείνη η διάβλη εκμετάλλευσης προκλητικής που γίνεται από τον Ερντογάν για δήθεν θέμα θρακικής τουρκικής μειονότητας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η συνθήκη της Λοζάνης δεν μιλά παρά για μουσουλμανική κοινότητα και αυτή έχει τα τρία αυτά στοιχεία που σας είπα. Είναι οι Πομάκοι, οι οποίοι είναι ένα θρακικό φύλο χιλιετιών εδρασμένων σε αυτή την περιοχή, με εθνική συνείδηση ελληνική και με θρήσκευμα μουσουλμανικό. Έτσι. Κύριε Μανουλίδη, τέλος, θα θέλαμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι διαψεύδονται από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρόκειται να προχωρήσουμε σε πρόωρες εκλογές, ωστόσο οι γλώσσες συνεχώς πληθαίνουν, οι φήμες. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, γιατί καλά όλα αυτά που συζητάμε, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και τοπική επικαιρότητα, κύριε Μανουλίδη, και ήδη υπάρχουν συζητήσεις για τα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Θα είστε ξανά υποψήφιος?
Έχω δηλώσει ότι είμαι παρόν, ήμουν παρόν, είμαι παρόν και εννοείται ότι η διαθεσιμότητά μου είναι κατατεθειμένη στο κόμμα για να διεκδικήσω αυτό που θα έλεγα κατά τρόπο... δεν θα ήθελα να προχωρήσω παραπέρα, διακόπηκε. Γιατί η σχέση μου με την κοινωνία είναι σχέση αραγής, είναι σχέση μιας εντιμότητας ένθεν κακήθεν και αυτό το κεφάλαιο σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να το εκχωρήσω τόσο απλά. Μάλιστα. Οπότε, πρόορες ή όχι, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο, κύριε Εμμανουηλίδη, και μάλλον θέστε από τα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσω. Ναι. Επιτρέψτε μου, κυρία Παπάζογλου, να πω ότι σήμερα έχουμε και μια έτσι ακραία έκφραση της πολιτικής ανεσχυντίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ειδικότερα του Πρωθυπουργού. Όταν πριν από μήνες ο Αλέξης ο Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής έθεσε το θέμα της κατάργησης των πατεντών στις φαρμακοβιομηχανίες για την μαζική και άμεση παραγωγή εμβολίου λυτρωτικού για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, χλεβάστηκε κατά τρόπο ιταμό από το ίδιο Βήμα της Βουλής, από τον Πρωθυπουργό, ως έολη αυτή η πρόταση και σας λέω το χλεβάστηκε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και έχουμε χθες τη δήλωση του Biden να ανατρέπει πραγματικά μια ζωφερή πραγματικότητα για την κοινωνία. Έχουμε την ίδια τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα χθες συγκεκριμένα, χθες ή προημερών, στο κοινοβούλιο ο σχηματισμός της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε κατά της κατάργησης της πατέντας και έρχονται σήμερα έντυπα της Νέας Δημοκρατίας και λένε ότι αυτό ήταν πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η πολιτική αλητεία, γιατί περί τέτοιας πρόκειται. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Εμμανουηλίδη, είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.